βρίσκομαι στην Κεφαλονιά. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη συνταγή μας και να μάθουμε όλη την ιστορία για τις μάντολες. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να μάθουμε την ιστορία για τις μάντολες, θέλεις να μου πεις για αυτήν την υπέροχη Κεφαλονιά που βρίσκομαι? Βεβαίως, η Κεφαλονιά είναι ένα υπέροχο καταπράσινο νησί, το μεγαλύτερο του Ιωνίου, το ξέρετε. Το βασικό όμως είναι ότι έχει και πολύ ωραία παραδοσιακά γλυκά υδέσματα, τα καλύτερα, κάτι με. Θέλεις να μου πεις, να ξεκινήσουμε λοιπόν για όλα τα γλυκά που έχει η Κεφαλονιά, τα πιο αγαπημένα, και πώς βγήκε να είναι τόσο αγαπημένο η μάντολα? Ναι, όντως η μάντολα είναι το πρώτο και κύριο παραδοσιακό γλύκισμα στην Κεφαλονιά. Βασικά, στα σχέση του 19ου αιώνα, οι εδώ κυρίες του νησιού, για να καλωσορίσουν τους επισκέπτες, τρατάρανε ένα αμύγδαλο με ζάχαρη, και αυτό ήταν το, ας το πούμε, το παραδοσιακό γλύκισμα εκείνη την εποχή. Μετέπειτα θέλουν να δώσουν κάτι επιπλέον, να δώσουν λίγο χρώμα κτλ. Και έτσι κάναμε την παραδοσιακή, την κόκκινη μάντολα, γιατί έχουμε και μια μάντολα που είναι και η μελιού. Δεν το ξέρω, νομίζω ότι ήταν άλλο το χρώμα η παραδοσιακή. Η κόκκινη είναι παραδοσιακή. Και από εκεί έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε. Να σκεφτούμε κιόλας ότι και παλιά η ζάχαρη ήταν ένα είδος πολυτελείας και τα αμύγδαλο. Στη συνέχεια το κάναμε εμείς το παραδοσιακό γλύκισμα της Κεφαλονιάς. Ο πρώτος σέσουλας με μια απλή σέσουλα τράταρε τον κόσμο, με τις λέμε στην Κεφαλονιά, και έρναγε τον κόσμο μάντολα. Και αυτό είναι και το μυστικό και επιτυχία αυτού του μαγαζιού, ότι να γεμίζει και να αδειάζει η σέσουλα συνέχεια και ξανά και συνέχεια και συνέχεια. Και έτσι ο πρώτος σέσουλας αυτό ήταν απλοχέρης και ήθελε να κερνάει τον κόσμο αυτό το ωραίο έδεσμα, το γλυκό της μάντολα, το έδεσμα της Κεφαλονιάς. Θα βάλεις το χέρι στην καρδιά, Γιώργο. Θέλω τώρα να πεις πράγματα που δεν έχεις ξαναπεί πουθενά, γιατί όμως έχω λόγο. Περίμενε, θα σου πω γιατί. Γιατί μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία, Αμερική και Καναδά, και θέλουν να μάθουν την περιβόητη συνταγή. Περίμενε τώρα. Γιατί ξέρω ότι νομίζω ότι δεν θα μου τα πεις όλα. Εγώ βέβαια να πω. Περίμενε. Είμαι προνομιούχα, γιατί τώρα? Γιατί εγώ έμαθα τα πάντα, αλλά δεν θα τα πω. Θέλεις λίγο. Κοίτανε και live, κοίτανε όλη η διαδικασία. Και να σας πω κιόλας ότι δεν μας φτάνουν αυτά. Για όλα των συνεργείων το πούμε αυτό. Λοιπόν. Έχουμε ακριβώς τη συνταγή, είναι μυστικό, αλλά τα βασικά συστατικά είναι αμύγδαλο, ζάχαρη. Mm-hmm. Και για την κόκκινη είναι το χρώμα που είναι το παραδοσιακό, το φυτικό, που είναι από φύκη. Και η άλλη είναι βάζουμε πάνω τη ζάχαρη λίγο μελάκι. Την μελιό. Θα πούμε λίγο τη διαδικασία, την είδαμε λίγο, να πούμε και στους τηλεθέτες να καταλάβουν. Παίρνουμε τα αμύγδαλα. Τα αμυγδαλάκι, ναι, το βράζουμε λίγο με νεράκι. Θα βάλουμε λίγη ζαχαρούλα. Και από εκεί και πέρα θα τα αφήσουμε λίγο να βράσει ή να κολλήσει ζάχαρη πάνω στο αμύγδαλο. Και από εκεί και πέρα θα ξαναρίξουμε πάλι λίγο ζάχαρη προσεκτικά. Και μετά θα ρίξουμε το χρωματάκι εφόσον είναι έτοιμη και θα βγει αυτή η τέλεια μάντολα που βλέπετε εδώ. Και μετά ερχόμαστε στην όμορφη Κεφαλονιά και τρώμε αυτή την απίθανη μάντολα που είναι τέλεια. Βεβαίως. Και να σου πω τώρα το μυστικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι και ζεστή. Ωραία. Είναι το καταθέν και του μαγαζιού. Ελάτε να φάτε φρέσκια μάντολα κάθε ώρα. Σε όσο βγάλει ζεστή μάντολα. Yeah. Κάθε ώρα. Γιώργο μου, όμως δεν μένουμε εδώ πέρα. Δεν μένουμε μόνο στη μάντολα. Εδώ μέσα, μόλις θα μπούμε, θα φύγουμε με 10 κιλά. Σίγουρα, ναι. Δεν είναι μόνο η μάντολα, αλλά έχουμε και υγιεινά γλυκίσματα, όπως είναι το παστέλι μας. Μαμά, μην ακούς. Είναι μόνο μέλι, σαν μια αμύγδαλο. Δεν βάζουμε καθόλου ζάχαρη. Mm. Είναι μαλακό. Και κάνουμε επίσης και παστέλι σοκολάτα υγείας. Και βελόγια. Λάτρες σοκολάτας. Επίσης είναι το παστοκίδωνο. Αυτό για μένα είναι μετά τη μάντολα το αμέσως επόμενο παραδοσιακό. Είναι κυδόνι μέλι αμύγδαλο. Όσο έρευνα εδώ πέρα, βλέπω ότι γίνεται ένα χαμό. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Το μαγαζί μας είναι γνωστό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τόσα χρόνια τους πελάτες μας που τα διατηρούμε, και εμείς σαν τέταρτη γενιά, σαν νέα γενιά, προσπαθούμε να διατηρούμε την ποιότητα και την παράδοση. Και να πούμε όμως και κάτι άλλο, ότι το δεξί σου χέρι, πέρα από όλα τα παιδιά που έχεις εδώ πέρα και τα παιδιά που τραγουδάνε, έχουν και ωραία φωνή, να το πούμε αυτό. Ναι, βεβαίως. Για σένα το λέμε, Αντρέα, αυτό. Να πούμε ότι και η σύζυγος έχει βάλει το χεράκι της, γιατί βλέπουμε πινελιές δικές της. Σίγουρα. Το ντεκόρ απ' έξω, όπως είδατε. Εντάξει, έχουμε κάνει και ένα ωραίο καθιστικό για τους πελάτες μας. Για να τρώμε τις μάντολες. Τις μάντολες, κουλούρια, ακόμα να καθίσουν να πάρουν καφέ. Αλλά και επίσης εδώ έχουμε και έξω το μαγαζί τραγουδάνε κεφαλονίτικες καντάδες. Έχουμε τους καντάδορους μας. Ο ένας ήταν και ο Σέσουλας, ο δεύτερος, ο νέος αδελφός του, η παρέα του. Και εδώ, ειδικά τρίτες και πέμπτες συνήθως, περνάμε πάρα πολύ ωραίες βραδιές. Βάζουμε τη Σέσουλά μας. Ευχαριστιόμαστε τις κεφαλονίτικες μάντολες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλα τα παιδιά. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, να ζηλέψετε, αλλά θα έρθετε στην Κεφαλονιά.